την ευκαιρία να γνωρίσουμε το τιμένιο έχουμε μέσα από τις φωτογραφίες του Ηλία Πολυχρονόπουλου. Επί 20 χρόνια καταγράφει μέσα από το φωτογραφικό φακό του εικόνες από το όμορφο τιμένιο. Αυτές οι φωτογραφίες είναι στη διάθεση του κοινού μέσα από την έκθεση που γίνεται στους στρατώνες του Καποδίστρια. Παρουσιάζουμε μια εργασία η οποία περιλαμβάνει 32 φωτογραφίες. Είναι μια δουλειά 20 ετών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει. Πιστεύω ότι με αυτή τη δουλειά αναδεικνύουμε ένα τόπο που κατά παράδοξο τρόπο αρκετός κόσμος δεν το γνωρίζει. Και μέσα από αυτή την έκθεση καλώ τον κόσμο ταυτόχρονα να επισκεφτεί αυτό το χώρο, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Μέσα από τις φωτογραφίες τι βλέπουμε, είδαμε ακόμα και κάποιες ζωγραφιές σε δέντρα. Ναι. Αυτές οι φωτογραφίες είναι ζωγραφική, χαραγμένη πάνω σε ένα δέντρο. Από κάποιον άγνωστο. Από κάποιον άγνωστο ζωγράφο. Είναι τραβηγμένη πριν 15-20 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έχει πέσει ο φλοιός. Γνωρίζω τα δέντρα μετά από 20 χρόνια ένα-ένα. Μάλιστα. Το ερέθισμα, το δικό σας ερέθισμα για να φωτογραφίσετε το τιμένιο. Περίπατος, ησυχία, φύση και βέβαια η αγάπη μου για τη φωτογραφία. Κύριε Καβούνο, στις όμορφες θέσεις των στρατών Καποδίστρια, θέλετε, ξενείτε μία ακόμα. Στις όμορφες όπως τις διαμορφώσαμε εμείς και με την παρέμβασή μας, με την αγάπη, με το μεράκι και το όραμα που είχαν κάποιοι άνθρωποι να ανοίξει αυτός ο χώρος, να γίνει πολυχώρος πολιτισμού. Στην αίθουσα ΙΟ, λοιπόν, στον εκθεσιακό μας χώρο, γενιάζουμε σήμερα, Σαββάτο, την έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας του Ηλία Πολυχρονόπουλου με θέματα παρμένα από το τιμένιο. Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Ιουνίου, 7 με 9 το βράδυ και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να την δει, να ταξιδέψει μέσα από τις φωτογραφίες του Ηλία του Πολυχρονόπουλου σε έναν τόπο τον οποίο όντως πολλοί κόσμος δεν τον γνωρίζει. Είναι μια... Εγώ προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος από τις φωτογραφίες. Έχουμε και μια δεύτερη σκέψη. Αυτές οι φωτογραφίες ανά εποχές να κοσμήσουν σημεία της πόλης αλλά και του ολόκληρου του διευρυμένου Δήμου Άργους Μυκηνών και να αξιοποιηθούν και με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τον Ηλία τον Πολυχρονόπουλο για την πρόταση την οποία μας έκανε να παρουσιάσει αυτό το έργο ζωής της 20ετίας εδώ, σε αυτόν τον χώρο. Η κοινοφελής επιχείρηση είναι ανοιχτή σε όλους τους καλλιτέχνες, σε ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού, να προβάλλουμε το έργο τους, βοηθώντας έτσι στην ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου του Δήμου Άργους Μυκηνών.